Ξηράκη, καλησπέρα. Κυριάκου, ξεκινάει πρώτα μαζί σου. Έχεις και πληροφορίες για το τετρασέλιδο έγγραφο που ανέγνωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον Γενικό Γραμματέα ενώπιον και του Μουσταφά Κιντζή, έτσι. Να αρχίσουμε από αυτό που εμφαντικά θα έλεγα υπογραμμίζει η Λευκοσία, ότι δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας έχει πλέον μια σωστή εικόνα για την πορεία των συνομιλιών. Mm-hmm. Κάτι που αφήνει σαφώς εκτεθειμένο τον ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα, Πεμπάθ Έιντε. Όπως πληροφορούμαστε, ο πρόεδρος Αναστασιάδης προσήλθε στη συνάντηση με ένα τετρασέλιδο έγγραφο, το οποίο ανέγνωσε στο Γενικό Γραμματέα ενώπιον και του Μουσταφά Κιντζή, τον οποίο μάλιστα προέτρεψε αν εντοπίσει κάτι το οποίο είναι ανακριβές ή κάτι στο οποίο διαφωνεί, να το πει. Mm-hmm. Στο έγγραφο του, ο πρόεδρος Αναστασιάδης σημείωσε τόσο τις συγκλήσεις που υπήρξαν στις διαπραγματεύσεις, τις διαφωνίες και τις διαφορετικές προσεγγίσεις, όσο όμως και τα θέματα κέρια σημασίας που δεν συζητήθηκαν ακόμη, όπως αυτά της ασφάλειας, το κατεστημένο στρατευμάτων, των εγγυήσεων, το εδαφικό και το θέμα των επίκων. Από τις αντιδράσεις του Γενικού Γραμματέα, όσοι ήταν στην αίθουσα μπορούσαν να αντιληφθούν, όπως θυμόμαστε, ότι πολλά από αυτά τα άκουγε ίσως και για πρώτη φορά. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στο 2004 και στην καταψήφιση του σχεδίου Ανάνη, υποδεικνύοντας πως όλοι και ο ίδιος αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να μάθουν από αυτό. Ξεκαθάρισε μάλιστα πως ο ίδιος δεν πρόκειται να παραδώσει στο λαό ένα σχέδιο το οποίο δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτό. Ένα σχέδιο με επικοδομητικές και μη επικοδομητικές, που χαρακτηριστικά ανέφερε, ασάφειες. Απάντησε μάλιστα και στην προτροπή του Γενικού Γραμματέα για την ανάγκη να αρδράξουν μαζί με τον Άκιντζή το momentum. Το momentum, σημείωσε, είναι καλό, αλλά δεν είναι εκείνο που μετρά στο τέλος, καθώς εκείνο που μετρά στο τέλος είναι το περιεχόμενο της λύσης. Ακριβώς. Μαρεδά μου, έδωσε συνέντευξη τύπου αμέσως μετά όμως τα Φάκιντζι, έτσι, τι είπε? Δημοψήφισμα εντός του έτους για λύση του Κυπριακού, βλέπει Δημήτριο Μουσταφά Κιντζή, σε συνέντευξη που έδωσε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού στον Ταβός. Ο κύριος Ακιντζή ανέφερε ότι υπάρχει δυνατότητα δημοψηφίσματος το 2016. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορώ να σας παρουσιάσω μια ρόδινη εικόνα, αλλά δεν είμαστε και σε ένα ολοσκότεινο σημείο. Έχουμε σοβαρούς λόγους, συμπλήρωσε, για να ελπίζουμε. Υποστήριξε ότι για πρώτη φορά υπάρχουν θετικές εξελίξεις και στο περιουσιακό. Ανέφερε ότι υπάρχει επίσης πρόοδος στα κεφάλαια του διαμοιρασμού εξουσίας, της οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαπραγματεύσεις, ανέφερε, δεν έχουν μπει στο εδαφικό και το κεφάλαιο της ασφάλειας εγγυήσεων, το οποίο θα συζητηθεί τελευταίως σε πενταμερή διάσκεψη. Ναι. Ανέφερε ότι οι Τουρκοκύπροι βλέπουν την ασφάλειά τους στις εγγυήσεις της Τουρκίας. Εν τούτης επανέλαβε ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων πρέπει να εκλείψουν οι ανησυχίες της κάθε πλευράς και να δημιουργηθεί αμοιβαία κατανόηση. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως δεν χάθηκε ο κόσμος αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τον Μάιο, όταν και θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές, και πως οι διαπραγματεύσεις μπορούν να συνεχιστούν και μετά από τον μήνα αυτό. Μάλιστα, εξέφρασε και την ευχή από το δημοψήφισμα να προκύψουν δύο ναι. Επανέλαβε δε ότι αυτή είναι η τελευταία προσπάθεια της δικής του γενιάς και αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, προειδοποίησε, οι άλλες γενιές θα σκεφτούν άλλες λύσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στις Βρυξελλές. Καλησπέρα, Παύλο Ξανθούλη. Έχουμε και από εκεί αντίδραση από τον εκπρόσωπο τύπου της Κομισιόν, έτσι. Ναι, όντως, Δημήτρη, η Κομισιόν εμφανίζεται ενθαρρυμένη από το πάνελ Αναστασιάδη Ακιντζή στον Ταβός. Αφενός σημειώνει ότι οι δύο ηγέτες είναι απόλυτα δεσμευμένοι στη διαδικασία για λύση του Κυπριακού και αφετέρου υπογραμμίζει την ετοιμότητα των Βρυξελών να πράξουν ό,τι είναι δυνατόν για να διευκολύνουν τις συζητήσεις για επανένωση της Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό, εκπρόσωπος της Κομισιόν φρόντισε να υπενθυμίσει ότι ο πρόεδρος Ζατ Κλοντ Γιούνκερ έχει στείλει προσωπικό απεσταλμένο στην Κύπρο τον συνταγματολόγο Πίτερ Μανούφελ, προκειμένου να στηρίξει τη διαδικασία υπό τα Ηνωμένα Έθνη για λύση του Κυπριακού. Προτείνω να παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα της τοποθέτησης του εκπροσώπου της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά. Να το δούμε, Παύλο. President Juncker has a personal envoy who is based in Cyprus and who assists the UN and the two parties in these talks. So the only thing I would have to say is the mere fact that this panel is taking place in Davos with these two leaders there in a way says much more than I could have said. Επιστρέφουμε, πάμε στον Μάριο Δάμο. Μάριε, έχουμε και αντίδραση στην Κύπρο, την πρώτη από πολιτικό κόμμα, το ΔΙΚΟ, έτσι. Ναι, για στημένο σκηνικό με στόχο την αναβάθμιση του Μουσταφά Κιντζή, έκανε λόγο σε δηλώσεις του το απόγευμα ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος. Κάλεσε παράλληλα τον πρόεδρο Αναστασιάδη να προχωρήσει λεπτομερή
και ειλικρινή ενημέρωση για τα, για τα όσα διεμήφθησαν στη συνάντησή του με τον κύριο Μπάνα και τον κύριο Ακιντζή. Mm-hmm. Και διαρωτήθηκε επίσης σε ποιες ακριβώς πτυχές έχει υπάρξει πρόοδος και από πού πηγάζει η αισιοδοξία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα. Είναι πολλές και συνεχείς οι επαφές του Πρόεδρου στο Νταβός. Κυριάκο, απόψε ποιον θα δει? Πρόκειψε μια νέα συνάντηση απόψε με επενδυτικό ταμείο της, από την Ευρώπη. Mm-hmm. Μπορεί και αυτή τη στιγμή μιλάμε να είναι σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο είναι η συνάντηση με τον εκτελεστικό διευθυντή, πρόεδρο εκτελεστικό διευθυντή της Total, ενώ καθώς επίσης και με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.